Άντζελα Δημητρίου όχι απλώς αγαπάει, λατρεύει το εικονάκι της. Βλέπω εδώ και τα πλάνα, γιατί ο Ηλίας Κουλάς ήταν εκεί στην πιο ευτυχισμένη στιγμή δύο γυναικών, στη στιγμή που γίνεται η μία μητέρα και η άλλη η γιαγιά. Ναι, και όμως η Άντζελα Δημητρίου γίνεται γιαγιά. Ντροπή που το λέμε, αλλά είναι αλήθεια, έχει το έχει και τα θετικά. Γιατί καλέ, έγινε η βύση να μην γίνει η Άντζελα Δημητρίου. Σωστό, σωστό, όχι, ενώ ντροπή που το λέμε, γιατί εντάξει. Και τα είδωλα τα μεγάλα γίνονται γιαγιάδες, Φελίσια μου. Αλήθεια, είναι αυτό και με μεγάλη τους χαρά. Γιατί τα συναισθήματα είναι πολλά και εμείς έχουμε τις πρώτες δηλώσεις και της Άντζελας Δημητρίου αλλά και του μευτήρα γυναικολόγου του Ιωάννη Καλογύρου και μας λένε σε ποιον μοιάζει το μωρό και τις πρώτες εντυπώσεις. Πάμε να δούμε. Καλό μήνα με υγεία, λέω. Όλα καλά, γεννήσαμε, είμαστε μια χαρά. Ένα υγιέστατο κοριτσάκι, μου μοιάζει και όλα καλά. Σας αγαπώ πολύ, γεια σας. Να σας ζήσει, καλότυχο να είναι. Υγιέστατο κοριτσάκι, μου μοιάζει κιόλας, είναι όλα τέλεια. Χαρούμενη, φιλάκια μας στέλνει. Μπράβο, Άντζελά μου. Όλοι πάντως. Πολύ χαρούμενος για την Άντζελα, παιδιά. Πολύ χαρούμενος. Για το δικό μου παιδί ήταν τόσο στραπατσαρισμένο που δεν ξέρω με τι έμοιαζε. Δεν μπορώ να προσδιορίσω. Δηλαδή, ήμουν από 10 ώρες. Ταλαιπωρήθηκε όπως ταλαιπωρήθηκα κι εγώ. Λέτε να έχει πάρει. Δεν μπορούσαμε να πούμε σε ποιον μοιάζει. Λες να έχει πάρει από το ταλέντο έτσι, και την τσαχτινιά της ladies. Ο γιατρός είπε αυτό, ότι έχει πάρει το τσαρανό της. Βγήκε 400 και πήγε το τσαρανό της. Αλλά λέω που το κατάλαβε ο γιατρός. Λέω τι έκανε. Βγήκε με μικρόφωνο, λέω τι έκανε. Τα ξέρει αυτά ο γυναικολόγος της κυρίας Δημητρίου. Τα ξέρει και μας τα λέει κιόλας. Αλήθεια λες. Βέβαια. Θέλουμε. Γεννήσαμε όλα καλά. Είχαμε μια φυσιολογική πορεία και εγκυμοσύνης, αλλά και το κετού. Η ίδια η Όλγα είναι μια χαρά στην υγεία της. Το παιδί βγήκε 3-400, ψηλό, 51 πόντους. Η οποία η μικρή μοιάζει στην κυρία Άντζελα Δημητρίου και μπορώ να πω ότι έχει πάρει και το τσαγανό και το χαρακτήρισε ότι συνέχεια έκλαιγε, γκρίνιαζε, ήταν φανταστική. Να πω συγχαρητήρια, η κυρία Δημητρίου εννοείται ότι λόγω του γεγονότος έχει γίνει δύο φορές μαμά, έχει συγκινηθεί και πλαίσει σε πελάγια ευτυχίας. Αυτά είναι. Όταν το μωράκι βγαίνει και είναι μέσα στις φωνούλες και μέσα στις κραυγές και τα κλαματάκια και αυτά, έτσι πρέπει να είναι, να ξέρετε. Έκλαιγε μελωδικά μάλλον. Γι' αυτό, μελωδικά, γι' αυτό το καταλάβανε. Σίγουρα. Μελωδικά, ναι. Σίγουρα. Ο παιδίατρος μου είχε πει ένα πράγμα. Ναι. Μωρό που κλαίει είναι καλά. Έτσι. Όταν ναι. Δεν κλαίει και είναι ήσυχο, εκεί μου λέει θα με πάρεις τηλέφωνο αμέσως. Αυτό. Εγώ θυμάμαι τώρα τη στιγμή τη δικιά μας που πήγαμε με ευθύριο. Πάλε γεννήσει Δήμητρα, δεν έβγαινε ο Νικόλας με τίποτα. Με τίποτα όμως. Και μου λέει και λέει ο γιατρός, πάμε και σαργή και τα λοιπά. Και έγινε βγήκε ο γολάρας, δηλαδή όπως εσένα που λες στα Παρισμή, ήταν άλλα τ' άλλα το μωρό. Λέω, τι είναι αυτό τώρα, λέω. Άρα, ένα κουκλί μετά, εντάξει. Ήμουν μέσα στη διαδικασία, εσύ. Ήμουν μέσα και απαγορεύεται κιόλας, τώρα δεν πρέπει να το πω, αλλά έκατσα μέσα γιατί. Γιατί ξεκίνησε πρώτα για φυσιολογικό στο κενό και μετά έγινε και σαρική. Γι' αυτό και σε Νικόλα, μου τώρα με βλέπει, ήταν άδειε εδώ σήμερα και δεν ήρθε, Νικολάρα. Γιατί Νικολάκη. Α, Νικολάκη και έχω και τον άλλο Νικολάκη εδώ που σε περιμένει να ξέρει. Είναι εκεί και κάθεται. Δεν ήρθε, Νικολάρα μου. Δεν πειράζει, αύριο. Λοιπόν, πείτε λιγάκι. Οπότε επιβεβαιώνουμε και από χαρακτήρα και από εμφάνιση ότι μοιάζει πάρα πολύ η μικρή στη γιαγιά τη, έτσι. Κοίτα, μα και η Όλγα μοιάζει στη μαμά τη. Οπότε, παιδιά, δεν γίνεται να μην πάρει την Άντζελα. Τώρα συμπληρώθηκε η τριάδα. Το κορίτσι. Μάνα από όπου και να πάρει το κοριτσάκι θα είναι τρισευτυχισμένο γιατί είναι ανάμεσα σε μια οικογένεια υπέροχη που θα το αγαπάει. Να πάρει και το ταλέντο της Άντζελας, να τραγουδάει καλά, καλό και τυχερό να είναι. Βέβαια. Εύχομαι τα καλύτερα στην Όλγα και στην Άντζελα και στον άντρα. Λοιπόν, τώρα.